Στην τελική ευθεία για την εκλογή Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην Υπουργός και υποψήφιος Πρόεδρος Νίκος Παπάς πυκνώνει τον κύκλο των επαφών του με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων. Από το Ηράκλειο που βρίσκεται στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, αναφέρθηκε στην ανάγκη να κλείσει άμεσα ο κύκλος της εσωστρέφειας. Ο ελληνικός λαός, ο προοδευτικός κόσμος δεν περιμένει τίποτα λιγότερο από εμάς, από μια ετοιμότητα να αναμετρηθούμε με την δεξιά του κύριου Μητσοτάκη. Εάν στείλουμε ένα σήμα ότι ομφαλοσκοπούμε, ότι αναδιπλωνόμαστε ή ότι βάζουμε σε προτεραιότητα να λύσουμε δικά μας προβλήματα και όχι τα προβλήματα της κοινωνίας, δεν θα στρέψει το βλέμμα του αυτός ο κόσμος προς εμάς. Άνοιγμα λοιπόν στον κόσμο, άνοιγμα στην κοινωνία και στέλνουμε ένα μήνυμα ότι στις 10 του Σεπτέμβρη δεν υπάρχει καμία άλλη προϋπόθεση, έρχεσαι, δίνεις 2 ευρώ, ψηφίζεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει με την εκλογή Προέδρου να ανασυσταθεί ως η παράταξη που συσπυρώνει τον κόσμο της αριστεράς και όλο το προοδευτικό κέντρο, ανέφερε σε δηλώσεις του. Η παράταξη για την νίκη. Να έχει την πολιτική ευρύτητα η παράταξή μας, να έχει το προγραμματικό βάθος, να έχει την οργανωτική ετοιμότητα για να είναι ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα και ισχυρή προοδευτική κυβέρνηση αύριο. Ο κύριος Παπάς, αναφερόμενος στην αλλαγή ηγεσίας, έκανε λόγο για αναγκαία ιστορική μετάβαση, μέσα από την οποία όμως, όπως είπε, θα χτιστεί το πιο ανοιχτό και προοδευτικό κόμμα στην Ευρώπη. Οικοδομούμε και εμβαθύνουμε πάνω στη διακήρυξή μας. Είμαστε το σπίτι κάθε προοδευτικού πολίτη. Η παράταξη που συσπυρώνει κόσμο από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο και θα χτίσουμε το πιο ανοιχτό δημοκρατικό κόμμα των μελών στην Ευρώπη. Συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα και για τις επιλογές μας στις αυτοδιοικητικές εκλογές και για τα ψηφοδέλτιά μας και για την επιλογή της ηγεσίας μας.